Ναι. Δεν μ' αρέσει να υποκρίνω. Μπορεί να υποκριθώ σε ένα τεκνό. Ναι. Αλλά στη ζωή μου δεν υποκρίνομαι καθόλου γιατί τα έχω ζήσει. Είναι τόσα μία παράσταση ντοκιμαντέρ μάλλον. Ναι. Αυτό είναι πιο σωστό έτσι. Αν και δεν υπάρχει, λέμε τώρα, σαν όρος δεν υπάρχει. Σαν όρος όντως. Αλλά αν ήταν ταινία αυτό θα ήταν η Εύα να μιλάει σε ένα φακό, ας πούμε. Εδώ ξεκίνησε σαν συνέντευξη πραγματική και μετά καταγράφηκε σε χαρτί. Το 2011 ο Γιώργος Τσιτηρίδης εξέδιδε το περιοδικό Φαγκαζίν. Ναι, ένα περίπτωση και η έντυπο. Εγώ μένω στην Αθήνα, μου τηλεφωνεί, μου λέει θέλεις να γράφεις το Φαγκαζίν. Εγώ γράφω σε διάφορα τύπα, έτσι βιοπορίζομαι. Του λέω μόνο αν μου δίνεις συνεντεύξεις ενδιαφέρουσες. Δεν με ενδιαφέρει να προγραφώ, μόνο συνεντεύξεις. Και με ενδιαφέραν οι προσωπικότητες και αυτό το περιοδικό το φίλο στον Γιώργο μου έδωσε τη δυνατότητα να πάρω συνεντεύξεις από τον Τζίπρα, από τον Μιχαλονάκου, ένα εντελώς ετερόκλητο, έτσι μια ανθρώπινη, ανθρωπογεωγραφία. Και ένα από τα πρόσωπα ήταν και η Εύα Κουμαριανού. Ήθελα πάρα πολύ να τη συναντήσω την Κουμαριανού, όχι τόσο γιατί ήμουν φαν της από την Trust TV, δεν με ενδιαφέρε καθόλου αυτό. Κυρίως να μιλήσω με έναν τρανς άνθρωπο. Και τη συνάντησα λοιπόν, θυμάσαι, έρθα σπίτι της, πήγα σπίτι της, ήταν πολύ απλή και εσύ το. Συνάντησε να μου κάνεις. Ο Γιώργος, ο Γιώργος. Εσύ και την ταινία. Μετά. Και μετά έγινε αυτή η συνέντευξη. Θυμάμαι ότι πήγα για μία ώρα και διήρκησε τρεις ώρες. Θυμάμαι ότι ό,τι λέει στο κείμενο, αυτά που ακούσατε, μου τα έλεγε στη συνέντευξη. Δηλαδή, εγώ στην ουσία θεατροποίησα αυτή τη συνέντευξη. Θυμάμαι ότι ήταν αποσβολωμένο σε αυτό το τελείω το underground που έλεγε και τη έλεγα εντάξει, να μην είστε, πάρτε μια ανάσα. Μιλούσε η Εύα. Αυτό έγινε το 11 πρέπει να γίνει, Γιώργο. Και ένα χρόνο μετά έκανα εγώ ένα ντοκιμαντέρ για την Κατερίνα του Γόγου και κάλεσα την Εύα να διαβάσει ένα ποίημα τη Γόγου που είχε δημοσιευτεί στο κράξιμο τη Πάολα. Και εκεί συνεργαστήκαμε πρώτη φορά. Το ωραίο ήταν λοιπόν ότι εγώ δεν ήξερα ότι η Εύα μου είχε πει ότι δεν τα πήγαινε καλά με το σχολείο, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αναλφάβητη. Και την μέρα που κάναμε το ντοκιμαντέρ, τη λήψη του ντοκιμαντέρ για τη Γόγου, τη είχα δώσει το ποίημα, μου λέει: ξέρεις, δεν το έμαθα. Τη λέω: γιατί, μου λέει: δεν ξέρω να το διαβάζω, δεν μπόρεσα να το διαβάσω. Λέω: με καταστρέφεις τώρα, έχουμε έρθει εδώ κάμερες, συνεργείο, τι κάνουμε τώρα. Και πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο με τον βοηθό μας, τον Θρασίβουλο, που είναι εδώ ο Θρασίβουλος, και σε 20 λεπτά είχε μάθει απίστευτα το ποίημα. Βγαίνει, πάμε λήψη και το λέει μια και έξω. Καταπληκτικά κιόλα. Και το λέει και με πολύ ωραία ερμηνεία, όχι μια απλή απαγγελία. Εκεί με εντυπωσίασε πάρα πολύ, κατάλαβα ότι είναι καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο. Και όταν είπα να κάνω αυτή την παράσταση. Η διαβάτε που πουθενά. Η διαβάτε που. Και όταν είπαμε να κάνουμε την παράσταση, ήμουν σίγουρος ότι η Εύα θα τα φέρει απόλυτα εις πέρας. Δεν χρειάζεται δηλαδή, γιατί μπορεί να προλαβαίνω τώρα και μια άλλη σας ερώτηση, γιατί δεν έβαλα ηθοποιό να το κάνει αυτό. Αυτό θα ήταν από κακόγουστο έως και ρατσιστικό, γιατί μία τρανς είναι η ζωή της, η ίδια μπορεί να παίξει να το υπηρετήσει. Και πραγματικά η Εύα έκανε έναν άθλο. Το ότι έμαθε, αποστήθησε αυτό το κείμενο 23 σελίδες, μαθαίνοντάς της το κομμάτι-κομμάτι, κάναμε πρόβες 4 μήνες, 5 ώρες και 6 ώρες. Το έμαθα και έτσι. Η παράσταση που είδαμε ήταν 23 σελίδες, είδα κάτι παραπάνω. 23 σελίδες κείμενο. Αυτό σχεδιάζει καμιά φορά. Τα κωμικά, ναι. Κάθε φορά προσθέτω κι άλλα. Μπορεί να αρχίσει και μία παράσταση, δηλαδή να ακούσει τα κωμικά άλλα. Και την άλλη μέρα να έρθεις να ακούσεις άλλα. Αλλά δεν φεύγω ποτέ από το σκελετό του κειμένου. Είμαι πάντοτε και όταν είναι για να μπω στο κείμενο αυτό που μου έχει καταρχήν με έχει κουρδίσει στο δραματικό. Που εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κλαίω από τη μία μεριά, να γελώ από την άλλη. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δηλαδή, αν μου το λέγανε πριν ένα χρόνο, θα έλεγα σε τρελός, εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Και όμως. Μπόρεσε και μου το έβγαλε. Κάθε φορά κλαίω. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνω την παράσταση είναι σαν να κάνω ψυχανάλυση. Και. Φάνηκε στο τέλο. Η Μαριλού, η Φραγκαδάκη που έχει τις κούκλες στο κλαμπ στην Αθήνα, που την ξέρει την Εύα τώρα πόσα χρόνια, μου λέει: είσαι σίγουρος, δεν θα το κάνει η Εύα, μου λέει αυτό. Δεν θα μπορέσει να το βγάλει. Τη λέω: θα επιμείνουμε, θα προσπαθήσουμε, θα επιμείνουμε. Και όταν τα κατάφερε τελικά, μας είπε και στους δύο: κάνατε άθλο. Αυτό ήταν, λέει, εμείς δεν λέγαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ότι θα μείνει σαν ιδέα, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ποτέ. Σκηνοθετικά, σε ποιο μέρος υπήρχε παρέμβαση από πλευρά σου, γιατί νομίζω δύσκολα θα μπορεί να την κουμαντάρει στην Εύα. Ναι. Κάναμε φωτισμούς, έγιναν φωτισμοί από έναν επαγγελματία του χώρου και καθηγητή εδώ στο Αριστοτέλειο, τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που είναι άνθρωπος που έχει τραβήξει όλες μου τις ταινίες. Έχει κάνει φωτογραφία στο ντοκιμαντέρ μου
Και λέγαμε στην Εύα, θα κινηθείς εδώ, εδώ θα σηκωθείς, γιατί αυτό το φως πέφτει εδώ, πέφτει αυτό, το παραπήσαμε στην επόμενη, δεν γινόταν αυτό. Οπότε είναι από το σχέδιο, δεν είναι τελώς, τώρα να πεις στην Εύα, κάτσε εκεί και μετά θα σηκωθείς σε αυτό το λεπτό και δεν γινόταν. Δηλαδή, ήταν στην αρχή, ήταν η καρέκλα συνέχεια, εκεί. Δεν σηκωνόμουν καθόλου. Μόνο στο τέλος σηκωνόμουν. Δεν μπορώ, εγώ είμαι υπερκινητικό άτομο. Δηλαδή, άμα θα κάτσω στην καρέκλα, παθαίνω σε τόνο. Μα και κατευθείαν στην καρέκλα δεν είναι σκηνοθεσία. Δεν ήταν στην καρέκλα μόνο, ήταν σε ορισμένα σημεία έπρεπε να σηκωθεί. Το περισσότερο ήταν. Το δραματικό, α πούμε, ήταν να κάθεται κυρίως να τα λέει. Λέω, άφησε με ελεύθερη να πηγαίνω. Έρχομαι στη σκηνή, απάνω, κάτω, πάνω, κάτω, για να μπορώ. Και... να νιώθετε και ελεύθερη αυτό. Έτσι, δηλαδή, έτσι μπορώ. Έχω μάθει και στο μαγαζί τα πρόγραμμα και τα show. Είμαι σε κίνηση. Τώρα δεν μπορώ να πάω να κάτσω στην καρέκλα, να κάτσω. Μια άλλη οπτική από μια ηθοποιό πραγματική επαγγελματία θα ήταν κάτι εντελώς εκτός. Εντελώς. Δηλαδή η δική σου εικόνα θα ήταν εντελώς άλλο. Εντελώς άλλο. Είχα προτάσεις και από όταν είπα ότι σκοπεύω να κάνω τη ζωή της Εύας Κουμαριανού σε την παράσταση και από άντρες ηθοποιούς. Αλλά και ούτε γυναίκα ηθοποιός. Ούτε γυναίκα ηθοποιός θα μπορούσε. Και γιατί, αλλά εγώ κολλάω στο άλλο. Γιατί να μην το κάνει μια τρανς. Είναι ο βίος μια τρανς. Θα έχεις μια τρανς να το κάνει αυτό. Γιατί να βάλεις άντρα ή γυναίκα να παίξει. Και η Εύα έχει ταλέντο, την πιστεύω πάρα πολύ, δηλαδή φαίνεται αυτό. Είναι ότι τη σκηνή την καταπίνω. Ναι, εγώ. Φαίνεται. Εδώ όμως έχουμε θέατρο, δεν έχουμε τις κούκλες, ας πούμε. Άλλο. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Ναι, άλλο πράγμα. Εδώ υπάρχει και ένα μέτρο, υπάρχει και μια ισορροπία διαφορετική, μια πτυχή άλλη. Δηλαδή, άμα μου έλεγαν ένα από τα δύο ποια θέλεις, προτιμώ το θέατρο. Ναι. Ναι. Το σοου είναι άλλο. Το θέατρο είναι αλλιώς. Είναι άλλο. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την Εύα να πω. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου να βγαίνει με φτερά και πόπουλα, βαμμένη, περιποιημένη. Ξέρεις, αυτό το κατάλαβα στο ντοκιμαντέρ που της είπα πάλι, αυτό κατηγόγο που κάναμε. Της λέω, αν μπορείς να το κάνεις, θέλω να είσαι όπως ξυπνάς το πρωί. Άβαθη, απεριποίητη. Μου λέει, μέσα, ό,τι θες. Αυτό που να το πεις σε άλλη τρανς, ας πούμε, ειδικά από τις τρανς που κάνουν σόου εννοώ. Θα σου πει, εγώ βγαίνω έτσι, με βλέπει ο κόσμος, δεν μπορώ να χαλάσω την εικόνα μου. Αυτό ας το λέει και μια ηθοποιός. Και, και παλαιότερα. Πριν, ας πούμε, γνώρισα τον Αντώνη, ήμουν στις κούκλες, ήμουν πολύ κομπλεξικό άτομο. Πρώτον, δεν ήθελα να με δει ο κόσμος ούτε μία τρίχα να πετάει. Δεν ήθελα να είναι καμία πιο όμορφη από μένα στο μαγαζί. Ήθελα να έχω πάντοτε το πρώτο ρόλο. Εγώ. Και σιγά σιγά, και με την παράσταση μετά, μου είπε, ξύρεις το κεφάλι σου, μπορείς να το κάνεις. Ξύρεις το κεφάλι σου, το ένα, λέω θα το δοκιμάσω το καφέ. Και τώρα πια δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και στο μαγαζί κάνω αντρικούς ρόλους, γεννώ άντρας και αυτό. Μου έχει φύγει πια αυτό. Μετά την παράσταση αυτό στο φόβος. Ναι. Εδώ υπήρχε κάποιο σημείο που φοβηθήκατε και για τους δύο μιλώ, πάνω στο ρόλο, στην παράσταση, στην ερμηνεία. Τι φοβηθήκαμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ήταν πραγματικά αυτό που είπα, ήταν σωστό. Ήταν σαν ψυχανάλυση. Δηλαδή το γεγονός της απόπειρας βιασμού από το δάσκαλο στο δημοτικό, η Εύα το περνούσε τελείως ανώδυνα. Σαν να ήταν, είχε πάει μια επίσκεψη σε ένα τσοντοσινεμά, ας πούμε. Ναι. Και θυμάμαι και έρθει και μια φίλη μου, παλιά ηθοποιός του Κουν, η οποία τώρα 70 ετών είχε περάσει από τη σχολή, και της κάναμε ολόκληρη δραματουργική ανάλυση. Δηλαδή κάτσαμε κάτω με την Εύα και πέρα από αυτό της εξηγήσαμε ότι αυτό το περιστατικό είναι ένα πολύ μελανό σημείο στη ζωή ενός παιδιού. Και σιγά σιγά η Εύα όποτε έλεγε αυτό το επεισόδιο, αυτό το κομμάτι δηλαδή του έργου, ενώ πριν μπορεί να γελούσε να το περνούσε έτσι ανώδυνα, έβλεπε ότι την έπιανε πάρα πολύ μέσα της. Άρχισε και όπως είπε και η ίδια και το έχει πει πάρα πολύ σωστά, μπορεί να το ξαναπεί κιόλας, μην μιλάω εγώ, έλεγε ότι αυτό τη βοήθησε να καταλάβει και τον εαυτό της καλύτερα. Κάποια κομμάτια... αυτό το πράγμα είναι, σας είπα, ότι με απολευθέρωσε να μου φύγουν τα κόμπλεξ, η κακία. Κακία δεν νομίζω να είχες, δεν είσαι κακός άνθρωπος. Όχι, κακία που είχα για τον εαυτό μου, όχι για τον κόσμο. Έκανα κακό στον εαυτό μου. Αυτό είναι. Είναι ένα πράγμα που... Και επίσης γλύκανε και ο λόγος της πάρα πολύ, ο λόγος της, δηλαδή όταν την πρωτογνώρισα... Και ο λόγος και... Μιλούσα κατάπαυστα γρήγορα, δεν μπορούσες να της πάρεις... Την άρθρωση. Η άρθρωση, ναι. Εδώ άκουσε το σκηνοθέτη, δηλαδή άκουσε εσάς. Ναι. Εγώ
με το έργο δεν φοβήθηκα ότι θα εκτεθώ, πώς θα εκτεθώ. Κάνει τα χιλιάδες πράγματα. Αυτό θα με πείραζε. Εγώ το θέατρο το νόμιζα διαφορετικά και δεν μου το είχε πει ο Αντώνης. Το θέατρο το νόμιζα όπως ήταν τώρα εδώ. Ψηλό, από μακριά ο κόσμος. Και όταν πέρυσι πήγαμε στο Αλχμίνι και ήταν η σκηνή εδώ και τα καθίσματα εκεί που είναι η κυρία και πιο κοντά όταν είχε πολύ κόσμο βάζανε κι άλλο κόσμο και έρχονταν δίπλα μου. Εκεί πάγωσα. Εκεί φοβήθηκα. Λέω τι θα γίνει τώρα και λέω βγες έξω και σάρωσε τώρα και κάνω ό,τι θέλει. Και ήταν η πρώτη παράσταση που το κείμενο το πήγαινα μπρος πίσω. Ο ηθοποιός τα είχε χάσει με μένα. Στις πρώτες 10 παραστάσεις δεν προλάβει που θα με πιάσει. Του πήγαινα το τέλος, το πήγαινα αρχή. Το περιμέναμε αυτό βέβαια και είχαμε εκπαιδεύσει τον ηθοποιό. Του λέω, άμα σε πάει εκεί, πας εκεί. Θα πεις την ατάκα αυτή για να το φέρουμε κάπου. Για ποιον ηθοποιό μιλάτε? Είχαμε έναν ηθοποιό, είχαμε αλλάξει δύο ηθοποιούς. Από έκανε το ρόλο του διαβατογράφου. Ναι. Και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε εμείς οι δυο μας καλύτερα που είναι και πραγματικότητα, για να μπορούμε να το φέρουμε ακριβώς στο κείμενο, μην έχουμε. Να ρωτήσω, εδώ τώρα έχουμε και ένα άλλο κοινό που ίσως και αρκετοί σας βλέπουν πρώτη φορά. Σας ξέρουν από άλλους ρόλους ή σας έχουν ακούσει στα τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα ξεγύρωμα ψυχής, αλλά και για ένα χαρακτήρα τελείως διαφορετικό και ένα κοινό ίσως πιο συμβατικό. Τι αντιδράσεις έχετε λάβει στη διάρκεια αυτών των παραστάσεων? Να σας πω κάτι. Έχω ένα παράπονο μεγάλο. Έχω παράπονο από τα κορίτσια τα δικά μου. Πέρα το ότι ήρθαν, ας πούμε, τα κορίτσια από το μαγαζί και με είδανε και 10 με 15 άτομα, άλλες κοπέλες, οι οποίες είναι φίλες μου, και με ακολουθάνε ό,τι κάνω, δεν ήρθαν τα υπόλοιπα κορίτσια που πρέπει να έρθουν να τη δουν την παράσταση. Δεν είναι δική μου παράσταση. Είναι αυτά που έχω ζήσει εγώ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα πιο μεγάλα προβλήματα από τα δικά μου. Του έχω ακούσει χιλιάδες ιστορίες κοριτσιών που είναι χειρότερα από τα δικά μου. Θα έπρεπε να με στηρίξουν. Να στηρίξουν την παράσταση αυτή. Να τη στηρίξουν. Δώστε απάντηση μόνοι σας όμως. Για ποιο λόγο δεν τις σας ακολουθούν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου έρχονται διάφορα. Είναι στεναχωρία αυτό. Αυτό με στεναχωρεί. Σε όλη την πορεία μέχρι τώρα, από αυτό το συνάφι, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί εγώ δίνομαι στις κοπέλες που έχουν ανάγκη. Αυτό που λέει είναι εντελώς αλήθεια. Θυμάμαι. Έχω παρακαλέσει να κάνουμε και μια παράσταση, να μαζευτούν λεφτά για το σωματείο, γιατί κάποιες κοπέλες ήταν φίλες μου και τις έχω δει σε άσχημη κατάσταση και θέλω να τις βοηθήσω. Σε μια από τις παραστάσεις θυμάμαι και έρθει η Μάνια, μια κοπέλα από τις κούκλες, που είναι και πολύ καλή τραγουδίστρια, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Και είχε έρθει στο κοινό, ήταν η Μαρίζα Εκόχ, και τη βγαίνει η Εύα, της λέει αυτό και αυτό, έχω μια κοπέλα τρανς τραγουδίστρια, και αμέσως πάει η Κόχ, πιάνει τη Μάνια, της λέει να σου δώσω τραγούδι, θα πεις ένα τραγούδι ή πρωτότυπο δικό μου ας πούμε. Και βλέπα την Εύα πως νοιαζότανε, δεν την ένοιαζε να ακούσει εκείνη τη συγχαρητήρια, αλλά να προβάλλει μια φίλη της η οποία είχε ένα ταλέντο στο τραγούδι. Πολλά από εμείς και τη Μίνα Ορφανού στις Βασιλιάδες είχαν πλησιάσει εμένα, ναι, να κάνουν, να παίξουν. Δεν είναι, εγώ δεν μπορώ τα κείμενα τα τόσα τώρα, εδώ δεν μπορώ να ορθώσω μια άλλη λέξη. Και πρότεινα τη Μίνα Ορφανού, αλλά καλύτερα δηλαδή, γιατί δεν πήρε και λεφτά κιόλας. Δεν θα έπαιρνα μία. Αυτό να σας πω ότι προσπαθώ και τι κοστούμια μου δίνω στα κορίτσια στο μαγαζί που δεν έχουν, γιατί έχω μεγάλο βεστιάριο εγώ από κοστούμια, να δώσω, να βοηθήσω. Αλλά υποστηρίξτε μια παράσταση που είναι για μας, δεν είναι για μένα. Εντάξει, έχουν γράψει πολλές κοπέλες βιβλία. Εντάξει, ήμουνα η τυχερή που θέλω να κάνω από το βιβλίο που να κάνω την παράσταση. Το κοινό πάντως διαφήνθηκε πάρα πολύ μέσα. Το άλλο κοινό, ας πούμε, που ρώτησαμε. Ναι, το κοινό, είχαμε ένα αμυγός γκέι κοινό στην αρχή, μετά ήρθαν κάποιες τρανς, όχι φίλες της Εύας απαραίτητος. Ήρθαν από Γερμανία τραβεστή, από Αμερική ήρθανε. Ήρθανε από τη Νέα Υόρκη να μου πάω συνέντευξη να τραβήξουν πλάνα από την παράσταση για να παιχτεί σε ένα φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη που το καλοκαίρι με έχουν καλέσει να πάω στη Νέα Υόρκη. Και το εντυπωσιακό ότι δεν είναι τυχαίο τώρα δηλαδή. Κάτι βρίσκουν στην παράσταση. Ευρεπορική Ελλάδα.
χρόνια που την πειράζει. Όχι, αυτό το συνάφι όμως είναι ανθρωποφάγο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να το έχετε καταλάβει από την πιάτσα. Άμα θα βγάλει λεφτά να δώσει. Όταν είσαι στην πιάτσα και προς ξύλο, γιατί είσαι προς το φως, όταν δεν παίρνει μια ασφάλεια απέναντι στου ανθρώπου. Είναι το πιο ανθρωποφάγο από όλα από αυτά που ακούμε και βλέπουμε κτλ. Οπότε κάπου το περιμένει. Ναι. Όπω α πούμε και για την Πάολα. Δεν υπάρχει το πιο μυαλωμένο άτομο και την πολεμούν. Δεν θα μπορούσε η Πάολα, η Πάολα μπορεί να ήταν και βουλευτής, να είχε και κόμμα δικό της. Όμως δεν έχει τη στήριξη από εμάς. Πολύ ιδιαίτερη ψυχολογία. Ακριβώς, πολύ ιδιαίτερη. Είναι πολύ σωστή. Αλλά το κοινό διαβρύνθηκε πάντως και αυτό εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι ήρθε μια γυναίκα παντρεμένη με έναν λιμενικό αστυνομικό, άσχετη. Και μας κάνει και μου λέει: εγώ να πάω να δω την παράσταση με τραβεστή, ήταν να με πληρώνανε. Και τώρα μου λέει: που βγήκα, θέλω να φέρεις αυτή τη γυναίκα να την αγκαλιάσω, να την φιλήσω. Και αυτό ήταν πάρα πολύ. Η οικογένεια μου φέρνουν τώρα. Το Πάσχα μου είχαν φέρει λαμπάδες. Να εισπράξω τέτοια αγάπη και να μην εισπράξω αγάπη από το ίδιο μου, από την ίδια μου τη φάρα, να το πω έτσι, λαϊκά. Όταν το περιμένεις, δεν σε ενοχλεί. Και ξέρετε κάτι, να σας πρέπει να το περιμένεις. Ξέρετε, οπότε... Να σας πω κάτι. Αυτό συμβαίνει με τις παλιές, με τα παλιά παιδιά, τη σειρά της δικιάς μου. Τα νέα παιδιά που έχουν βγει είναι ευαίσθητα. Ναι. Αγαπάνε. Και πιο μορφωμένα, και τα στερεότυπα έχουν αλλάξει. Ίσως δικαιολογώ, τις δικαιολογώ ότι επειδή έχουν τραβήξει και αυτές πολλά, έχουν ένα πρόβλημα, εντάξει, είναι πιο σκληρές. Ναι. Είναι. Αλλά εντάξει, να μαλακώσουμε. Τώρα που κάναμε την επίσημη στο Αρτμίδη πέρσι, ήρθε ένα κοινό απίστευτο. Δηλαδή ήρθε μια μερίδα διανοουμένων, ας πούμε, ανθρώπων, συγγραφείς, τραγουδιστές, ηθοποιοί και φύγαν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό μας εντυπωσίασε πολύ με την ΕΠΑ. Εμένα περισσότερο γιατί με ξέρανε από άλλες εκπομπές τρελές. Και με πλησιάσαν ανθρώποι, ας πούμε, έχω μιλήσει με ανθρώπους της τέχνης. Ποιος να το φανταζόταν, είναι η κυρία Πλάτωνος, ας πούμε, έχω πάει για να γράψει το τραγούδι και έχω γονατίσει και της λέω το μονόλογο μπροστά και γράφει τους στίχους, η Φωτάκη, τη μουσική, σε μια νύχτα μέσα έγινε όλο αυτό το πράγμα. Να έρθει ο Νταλάρας, η Γαλάνη, δηλαδή ανθρώποι να μου λένε συγχαρητήρια, εσύ καταπληκτικό. Δεν μου λένε αυτοί οι άνθρωποι ψέματα. Όχι, το αυθεντικό να μην μιλάς πάντα. Όταν είναι αυθεντικό. Γιατί την απάντηση των κοριτσιών, το συνάφι το δικό μου, ξέρετε τι μου λένε. Σε δουλεύουνε μόλι. Μα είναι δυνατόν. Όλοι αυτοί πια με δουλεύουνε. Κανένας δεν έχει βρει κάτι σε αυτή τη γαμημένη την παράσταση. Κάτι καλό. Από το συνάφι σου πάντα μιλάς. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλα κομμάτια της ζωής σου που δυνατά σημεία που για κάποιο λόγο δεν μπήκανε μέσα. Όχι, είναι τα πιο δυνατά μου αυτά. Γι' αυτό ήθελα να τα βάλω για να χτυπήσω επιπλέον στο στομάχι τον καθένα και να ξυπνήσω και τους γονείς να καταλάβουν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί, η μάνα το αγκαλιάζει. Γιατί άμα το έχει ελεύθερο και φύγει, κάτι θα γίνει. Άσχημα. Ξέρετε, με αφορμή την παράσταση πήγε η Εύα να δει τη μάνα της. Ζει η μάνα της στη Νίκαια. Με την οποία δεν έχει σχέση. Καμία. Πήγαμε να. Και έρχεται μια μέρα κλαμμένη στο θέατρο. Έκλαιγε μάνα. Την πλητάει η Εύα. Της λέω τι έχεις, μου λέει αυτό και αυτό. Και πήγε με δύο φίλους της και τη συνάντησαν στη Νίκαια και της έλεγε εκείνη δεν είσαι, λέει. Δεν ξέρω ποια είσαι, έβλεπε τη φωτογραφία. Πάμε τώρα και. Τη ζητάω και με τη μάνα μου μοιάζω πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπαίνουν οι δύο φίλοι μου και λένε ψάχνουν να βρουν την κυρία Κατίνα. Λέει, τι θέλετε, αυτή κατάλαβε όμως. Πανούργα. Συριανή. Και μπαίνω κι εγώ μέσα, με κοιτάει αυτή στα μάτια, τη κοιτάω εγώ και μου λέει, δεν είμαι εγώ η μάνα σου. Είμαι, λέει, μια ξαδέλφη. Και κοιτάω απάνω μια φωτογραφία και λέω αυτός είναι ο πατέρας μου. Όχι, λέει ο αδελφός μου. Εκεί την πάτησε. Λέω γιατί μου λες ψέματα τότε. Ότι δεν είσαι η μάνα μου. Μα παρνήθηκε. Και τσαντίζομαι και φεύγω. Και λέει ένας φίλος μου κάτι της είπε. Του λέει κάτσε καλά μου σου πέρα και μια κατσαρόνα στο κεφάλι του κάνει. Και φεύγω και με παίρνει την άλλη μέρα τηλέφωνο.
και μου λέει να έρχεσαι, αλλά να έρχεσαι το βράδυ, μου λέει. Με παίρνει και την άλλη μέρα τηλέφωνο η ξαδέρφη μου και άρχισε να μου λέει ότι έχει πρόβλημα με την οικογένειά της, με τα παιδιά της, έχει χωρίσει, δεν έχει δουλειά, δεν έχει αυτό. Λες και εγώ είμαι εκατομμυριούχα. Ναι, της λες και κάνεις παράσταση, τώρα σε είδαμε στην τηλεόραση. Ναι, νόμιζε ότι εγώ στην τηλεόραση αυτό νόμιζε ότι έχω εκατομμύρια. Δηλαδή με πλησιάσανε πάλι για το οικονομικό. Και πρέπει να πούμε βέβαια και έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια. Δεν θέλω να την ξαναδώ τη μάνα μου. Είναι σκληρό αυτό που ακούγεται. Αλλά τη μάνα μου δεν θέλω να την ξαναδώ. Αυτό έπρεπε να υπάρχει μέσα στο μονόλογο. Αυτό τώρα. Το λέει κατά καιρούς, το λέει. Στα σημεία με τη μάνα υπάρχουν μέρες που το λέει, άλλες δεν το λέει. Θέλω να φτώνω, να ψυχοπλακώνω πολύ τον κόσμο. Χθες το είπα την παράσταση. Ότι δεν θέλω να την ξαναδώ αυτή η γυναίκα, το είπα. Πολιτικοποιημένο άτομο δεν είμαι. Τη συχαίνω με την πολιτική. Όποιο κόμμα και να είναι, εγώ άμα δεν πω στο πεζοδρόμιο δεν θα ζήσω. Πρώτον. Δεύτερον, για τους παπάδες έχω τα χειρότερα. Αυτοί που λένε συνέχεια, οι κληρικοί, είναι για μένα, με συγχωρείτε, αγάμητοι. Και λυσάνε. Τίποτα άλλο. Τα λέει και μέσα στο έργο αυτά που λέει. Απολύτως τίποτα. Κρίμα. Δεν θα με στείλουν εμένα. Ναι. Ο παπάς δεν με πείθει εμένα να πιστεύω στο Θεό. Εγώ από παιδάκι που γεννήθηκα, η μάνα μου είπε να πιστεύω στο Θεό. Και πιστεύω στο Θεό. Ναι, πάντα. Και το σταυρό μου πρωτού βγω στο θέατρο και πρωτού βγω στην πίστα στο μαγαζί, πάντοτε κάνω το σταυρό μου. Τι θα λέει, μου επιτρέπετε ναι, ναι. Τι θα λέγατε σε κάποιον ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος, τρανς, ενδεχομένως σε νεαρή ηλικία ναι. Και φοβάται αυτό να το εκδηλώσει και λόγω της κοινωνίας και στην οικογένειά του. Τι θα συμβουλεύατε και σε αυτό και στην οικογένεια. Εγώ θα συμβουλέψω το παιδί να μιλήσει με τη μαμά, με τον παπά. Άμα θα μπορέσει να μιλήσει με τους γονείς του, πιστεύω οι γονείς να τα ακούσουν το παιδί. Εκτός αν είναι στενόμια πια και δεν θέλουν να το διώξουν το παιδί, όπως διώχνουν κάθε οικογένεια, τα περισσότερα παιδιά τα διώχνουν, τα θέλουν. Νομίζω ότι εδώ και τα τελευταία χρόνια τα παιδιά τα καινούργια είναι με τους γονείς τους. Συμβιβάζονται. Καλά θα είναι να μιλάνε με τους γονείς. Για να βρίσκουν μια λύση. Μην είναι η λύση μόνο το πεζοδρόμιο να βάλω τα μαλλιά, τα μακριά και τα μυζιά και να βγω στο πεζοδρόμιο. Θες να το κάνεις αυτό, να γίνεις κορίτσι αυτό, αλλά να είσαι με τους γονείς σου. Αλλά νομίζω ότι βοηθάει και η κοινωνία, γιατί άμα ένα παιδάκι θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, να γίνει σαν γυναίκα, τι δουλειά να πάει να κάνει, ποια δουλειά θα πάρει, ποιος θα πάρει. Εγώ μπορώ να ρίξω μια σχολή μπαλέτη, που θέλω. Θα φέρεις εσύ το παιδί σου, να το πηχεί, λέω. Θα φέρεις στο παιδί σου μία τραβεστή να του κάνει μάθημα. Βλέπετε. Βλέπετε ότι η κοινωνία τον τραβεστή τον θέλει στο πεζοδρόμιο. Δεν θα αλλάξει η Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο η τραβεστή να είναι στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι. Έχει σημασία η κοινωνική μας συμπεριφορά. Αγάπη μου, ναι. Έχω μια επιχείρηση. Α. Δούλευα και στον Αλεξάνδριο στον Ιωάννη. Ναι, ναι. Σαν τραβεστή. Ναι, ναι. Πάντα έχει σημασία η κοινωνική δική μου συμπεριφορά. Στον κόσμο. Ναι. Μην τους παίρνουμε όλους τα παραμάζουμε. Είσαι τυχερό παιδί όμως. Γιατί λες ότι έχεις μια δουλειά. Είσαι μορφωμένος η συμπεριφορά σου, η δουλειά σου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι μερικές κοπέλες που δεν έχουν και συμπεριφορά. Προσπαθώ να κάνω και κάτι άλλο. Φεύγω από αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι είναι υποκλειστό. Πάντα πρέπει να προσπαθούμε για το κάτι παραπάνω. Η μία δεν φέρνει την άνοιξη όμως. Υπάρχουν πολλά και δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλά και δεν είναι αυτό. Μα αυτό είπα. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Εγώ έχω μία φίλη μου η οποία είναι νοσηλεύτρια στο Ζάνι. Και εγώ έχω φίλη μου που είναι νοσηλεύτρια εδώ σε νοσοκομείο. Δεν είναι. Αυτές είναι εξαιρέσεις. Είναι εξαιρέσεις οι δικές μας. Γιατί πάντα βρίσκουμε τον εύκολο δρόμο να βγούμε στον δρόμο και δεν επιλέγουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό. Πώς να το δούμε, άμα δηλαδή δεν έχει κάποια δουλειά, δεν έχει κάποια μόρφωση, τι να κάνει. Είπανε σε μία κοπέλα από το σωματείο να πάει να καθαρίζει σπίτια. Και είπε όχι.
Εγώ να πάω να καθαρίσω. Δεν θέλει ο κόσμος όμως. Εμείς όμως το δίνουμε το δικαίωμα. Εμείς το δίνουμε όμως το δικαίωμα. Τώρα το ψάχνει στη ζωή. Με έχουν λατρέψει. 10 ψούρια, σε έναν δεν έδινε σημασία στα μπουζούκια και σπάει το μπουκάλι και κάνει το πουκάμισό του έτσι και σκίζει την κοιλιά για μένα. Έχει μπει άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητό μου στο παρπαγκάζ να με παρακολουθήσει να δει αν έχω γκόμενο. Έχει βάλει detective να δει που πάω, τι κάνω. Με έχουν λατρέψει. Έχω βγάλει λεφτά, έχω βάλει τα ωραιότερα, φουστάνια, κουστούμια, ρούχα, έχω μπει σε μεγάλες δεξιώσεις. Είμαι ένα χορτασμένο άτομο, δεν ζηλεύω καθόλου και είμαστε οκ. Okay. Τίποτα δεν μου λείπει. Σου είπα, μου λείπει. Αν θα γύριζα το χρόνο πίσω δηλαδή να ξεδενιόμουν και μου λέγανε να σε έτσι πάλι. Δεν θα έκαναν τα λάθη. Θα είχα μια δραχμούλα. Το μόνο αυτό. Όλα τα άλλα θα τα έκανα. Απλώς το οικονομικό. Να ρωτήσω, ναι. Λίγο, ναι, έχω πολλούς γιατί φίλους. Γιατί θα έπρεπε στο τέλος να υποχρεώθηκε σε κάποιους ανθρώπους του συνοφιού και όχι στους άλλους, έχω, που είναι φίλοι καθένας. Ναι, έχω 4-5 άτομα, το οποίο μου λένε, μη σε νοιάζει. Εντάξει, έχω φίλους. Έχω την Πέττη Βακαλίδου, πρώτον, η οποία με βοήθησε με την υπόθεση του δικαστηρίου. Έδωσε γύρω στα 35 χιλιάρικα. Έβαλε τους καλύτερους δικηγόρους να πληρώσει την εγγύηση. Βέβαια τα πήρε η κοπέλα. Ναι. Να μου τα χάρισε. Λοιπόν. Και μυαλό δεν έβαλα. Μου λέει θα σου μαζεύω λεφτά. Θα μου λέει τα έτρωγα πάλι. Έχω φίλο. Έχω τη Μαριλού που έχει το μαγαζί. Α, για φίλους εκτός συναφιού σου λέει. Όχι τράτσα. Έχω. Που να μπορείς να βαθμίσεις σε κάποια δύσκολη στιγμή. Ναι. Να μην χρειαστεί αυτό που είπες, ότι αν σπάσω. Έχω και από το καλλιτεχνικό χώρο. Ναι. Ανθρώπους. Ναι. Και πιστεύω να μπήκε και στο πώς το λένε, στη ζωή μου και ο Αντώνης κάποια στιγμή άμα θέλησω κάτι να με βοηθήσει, που με βοηθάει πάντα. Έχω ανθρώπους και από καλλιτέχνες που μπορεί σίγουρα θα με βοηθήσουν, το ξέρω. Είναι, γι' αυτό είπα, είμαι χορτασμένη, έχω χορτάσει. Οπότε ένας γκόμενος δεν θα μου κάνει πια τίποτα. Δεν χρειάζεται. Τελείωσε. Έκλεισε σε γυναίκα. Δεν ξέρετε τι ωραία. Κοιμάμαι και έχω το κείμενο δίπλα στο κομωτήνο και ξυπνάω να δω αν είναι αλήθεια. Ότι αυτό που κάνω είναι αλήθεια. Είμαι πολύ ωραία μόνη μου. Γιατί Παρασκευή Σαββάτο. Έχω όλο αυτό το ταβαντούρι, όλο το πανηγύρι στο μαγαζί, φασαρίες, το ένα σοου, ο κόσμος έρχεται απάνω. Μετά στην παράσταση, θέλω μόνο να είμαι στο σπίτι μου. Να βλέπω τηλεόραση, να κοιμάμαι, να βγαίνω βόδα με τις τιμής του φιλοπάπου. Έτσι θέλει εδώ. Ημερολόγιο κρατούσατε ποτέ? Ημερολόγιο, πώς θα το γράψω? Με τι γράφω? Δεν μπορεί να γραφεί. Δεν ξέρω, παιδιά. Αφού αυτόγραφο, όχι αυτόγραφο, αφιέρωση. Αφιέρωση για το βιβλίο μου, έχω κάνει σφραγίδα. Έτσι, πα, με πολύ αγάπη, Εύα Κουμαριανή. Και γράφω το όνομά τους. Γι' αυτό που έχει μεγάλο λόγο. Ωραία πατέντα. το έχω φιλοσοφήσει, το έχω γράψει στον εγκέφαλό μου, ότι δεν θα δώσω την ικανοποίηση σε κανένα από το συνάφι το δικό μου να πέσω στην ανάγκη να με βοηθήσουν. Όπως βρήκα τη δύναμη και βγήκα από τα ναρκωτικά, έτσι θα βρω τη δύναμη να πάρω χάπια και ένα υπνοτικό και να πέσω να κοιμηθώ. Έτσι το έχω σκεφτεί και έτσι θα το κάνω. Εύχομαι να μην το κάνω. Εύχομαι και εγώ και εύχομαι να ζήσω ήρεμα και να πεθάνω ήρεμα στον ύπνο μου κάπως. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ, γιατί ξέρω το ότι θα καθόμουν τώρα με τόσο κόσμο να μιλάω τόσο σοφιστικά πράγματα, ούτε στα τρελά μου όνειρα, παιδιά. Παιδιά, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή. Ήμουν ένα αλλοπρόσαλο άτομο, ένα ηλίθιο. Δηλαδή, σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Η παράσταση αυτή θα έχει συνέχεια, κατεβαίνει, θα πάει και αλλού.
επιστρέψει στην Αθήνα. Έχω μια πρόσκληση να πάμε στο Βερολίνο να παρουσιάσει. Στο Βερολίνο με υπέρτιτλους στα γερμανικά. Και ακολουθεί τώρα μια περιοδία. Εδώ να πω ότι η Βέτα κάνει εξαιρετική δουλειά που έχει αναλάβει την παράσταση. Δεν είναι εδώ, έφυγε όμως. Ναι, μακάρι. Και ο Γιώργος, τα παιδιά όλα εδώ, και μετά τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Κρήτη στο Ηράκλειο την επόμενη εβδομάδα 20 του μήνα. Κάνει Καλαμάτα, Κέρκυρα, ακολουθεί μια περιοδία. Και στην Αθήνα συνεχίζεται να παίζεται κάθε Δετάρτη. Αν θέλει κάποιο να ρωτήσει, μπορεί να σα ευχηθούμε καλή συνέχεια και το κοινό που παρέλθει. Ευχαριστούμε. Και στο επανειδήν για κάτι άλλο. Και το κόσμο ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε όλους όσοι ήρθαν και μας είδαν ένα διήμερο εδώ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε την παραγωγή. Gracias.